Το ερευνό καινοτομό είναι το τρίτο πρόγραμμα κατά σειρά που βγαίνει μέσω του ΕΣΠΑ 2127, το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Είναι συνέχεια του προηγούμενου ερευνό καινοτομό δημιουργού της περίοδου 2014-2020 με απλοποιημένες διαδικασίες σε επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ιδρύματα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχει ήδη την πρώτερη εμπειρία, η οποία θα βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και προτάσεις οι οποίες θα έχουν σαφή προστιθέμενη αξία όχι μόνο για την έρευνα και την καινοτομία, αλλά και για την οικονομία. Όπως είπα, είναι το τρίτο πρόγραμμα που βγαίνει αυτό το διάστημα από το Υπουργείο Εργασίας μέσω του ΕΣΠΑ 2127. Έχει προηγηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και η πράσινη μετάβαση που αφορά πάλι την επιχειρηματικότητα, που μέσα σε 10 μέρες που έχουν ξεκινήσει, σε 12 μέρες που έχουν ξεκινήσει υποβολές, έχει εντυπωσιακή συμμετοχή, καθώς στα 2 τρίτα του προϋπολογισμού έχουν υποβληθεί προτάσεις που αντιστοιχούν στα 2 τρίτα του διατιθέμενου προϋπολογισμού, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος, είναι 700 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρούμε ότι το αμέσως επόμενο χρόνο, τις επόμενες μέρες που θα ξεκινήσει η υποβολή των προτάσεων και για το ερευνό καινοτομό, θα υπάρξει ίδια συμμετοχή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φαίνεται ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου αντανακλά στις ανάγκες και των επιχειρήσεων. Άρα... Υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί από τις εκλογές το σύστημα, γενικότερα η προκήρυξη του προγράμματος και η εξέλιξή του? Υπάρχει ένα συμφωνημένο σχεδιασμός για τις προσκλήσεις με τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ακολουθείται πιστά. Και από εκεί και πέρα η προκήρυξη των εκλογών προφανώς δεν επηρεάζει την έκθεση της πρόσκλησης και την υποβολή των προτάσεων. Το Υπουργείο προέκρινε την επιλογή να κάνει μικρό αριθμό προσκλήσεων, μεγάλου προϋπολογισμού όμως. Να μην υπάρξει ο κατακαιρματισμός του προϋπολογισμού σε πολύ μικρές προσκλήσεις όπως παρατήθηκε την προηγούμενη περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, αν φανεί ότι η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα διατιθέμενα ποσά δεν καλύπτουν τις ανάγκες, είναι δεδομένο, όπως έχει αναφέρει επανειλημμένα και η πολιτική ηγεσία, ότι τα ποσά αυτά θα επανεξεταστούν και θα αυξηθούν.